Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου, δημιουργικές ιδέες! Έχουμε σήμερα λίγες ακόμη ιδέες για το Halloween ή για τις απόκριες που είναι λίγο καιρό μετά σε εμάς. Έχουμε εδώ το Washi Tape, κατάλληλα χρώματα για από Halloween, μαρκαδόρους, χαρταπατσέτες, σελιδάκι και μερικά αυτοκολλητάκια. Σε εμάς είναι καρδούλες, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι αυτοκολλητάκια θέλετε, αρκεί να μπορείτε να γράψετε πάνω. Και έχουμε και γλυκιτζούρια. Θα τα μετατρέψουμε λοιπόν σε αποκριάτικα διακοσμητικά. Μικρά δωράκια αποκριάτικα. Λίγο τρομακτικούλια, ξέρετε. Τυλίγουμε το χαρτομάτιλο γύρω από το πρώτο μας γλυκιτζουράκι. Με λίγο washi tape το σταθεροποιούμε. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο χοντρό, οπότε θα το κόψουμε περίπου στη μέση, λίγο λιγότερο. Το τυλίγουμε γύρω από τη βάση του γλυφιτζουριού. Θα του κάνουμε και ένα προσωπάκι. Και το φαντασματάκι μας είναι έτοιμο! Να γράψουμε και Happy Halloween. Πανέτοιμο! Πάμε τώρα στη δεύτερη ιδέα μας. Όπως καταλαβαίνετε από την πορτοκαλί χαρτοπετσέτα, θα κάνουμε μια κολοκύθα. Κόβουμε στο περίπου ένα τετραγωνάκι, δεν είναι ανάγκη να είναι ακριβώς. Τρυπούλα στο κέντρο για να μπει το γλυκιτζούρι μας και τυλίγουμε την πορτοκαλί χαρτοπετσέτα μας γύρω γύρω από το γλυκιτζούρι. Θα στερεώσουμε και αυτό με washi tape. Θα κόψουμε ό,τι περισσεύει φυσικά. Και μένει ένα τρομακτικό προσωπάκι μόνο να το γραφίσουμε. Να την και η τρομακτική κολοκύθα μας. Το επόμενο τώρα θα είναι μια νεκροκεφαλή. Το άσπρο χαρτομάτιλό μας και πάλι τρύπα στη μέση. Να τη λήξουμε το γλυκιτζούρι. Το washi tape για να το στερεώσουμε. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και απλό σολοτέι για να μην φαίνεται. Αν και εμένα μου αρέσει αυτό. Να δω λοιπόν ένα ποτηράκι με τρομακτικά γλυφιτζούρια και διακοσμητικά αλλά και μικρά κεράσματα. Είναι πανεύκολα. Δοκιμάστε να τα κάνετε. Σίγουρα θα αρέσουν σε όλους τους φίλους μας τα πάρτι.
η επόμενη ιδέα μας, και αυτή φυσικά για τα αποκριάτικα ή Halloween party μας. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχει ένα τρομακτικό ποτό. Έχουμε εδώ καλαμάκι με νεκρό κεφαλί. Μαύρο καλαμάκι εννοείται. Το ποτηράκι μας επίσης νεκρό κεφαλί. Παγωτό σορμπέ λεμόνι. Σιρόπι σαν γρανάδινη. Iced tea. Σε ό,τι γεύση θέλετε, αλλά καλύτερα μια ουδέτερη γεύση, γιατί θα έχουμε ήδη λεμόνι, το σιρόπι που έχει άρωμα δυόσμου, το συγκεκριμένο, και φρούτα του δάσους. Αυτά θα δώσουν ένα κοκκινοπό χρώμα όταν τα βάλουμε από πάνω και θα φαίνεται έτσι σαν να αιμορραγεί το κρανίο. Ξεκινάμε φυσικά με το παγωτό. Θα βάλουμε αρκετό μέσα στο ποτήρι μας. Να το λοιπόν, θα βάλουμε τώρα λίγο σιροπάκι να το γλυκύνουμε. Είναι περίπου 2 δάχτυλα, περίπου. Τώρα το iced tea. Θα βάλουμε λίγο ακόμη παγωτό στην κορυφή. Θέλουμε να είναι άσπρο, να κάνει να είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Και από πάνω φυσικά τα φρουτάκια. Σιγά σιγά θα γίνονται, θα φαίνουν το χρώμα τους και θα γίνεται όλο και πιο κόκκινο. Εδώ βλέπετε, θα φαίνεται σαν να αιμορραγεί. Θα δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ. Τα χέρια μου είναι ήδη κόκκινα από τα φρούτα. Αυτό ήταν πάντως, ελπίζω να σας άρεσε. Δοκιμάστε να το κάνετε. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνο σου. Δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι μας και φυσικά μαζί με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Γεια σας!